Δικαστική απόφαση σχετικά με τα αναδρομικά των ενστόλων και των υπαλλήλων των ειδικών μισθολογίων του δικαιώνει και έτσι ανοίγει ο δρόμο σε όλου του συνταξιούχου του Δημοσίου να διεκδικήσουν αναδρομικά αποζημιωτικού χαρακτήρα για μία πενταετία αντί των τριών ετών που ορίζει ο νόμο. Η απόφαση αναγνωρίζει την υποχρέωση του Δημοσίου να καταβάλει σε στρατιωτικού, λιμενικού, πυροσβέστε, αστυνομικού αλλά και σε πανεπιστημιακού ή γιατρού του ΕΣΥ το νόμιμο τόκο ύψου 6% επί των ποσών που είχαν λάβει σε υλοποίηση αποφάσεων τη Ολομέλεια του Συμβουλίου τη Επικρατεία. Για τα αναδρομικά δεν ξέρουμε αν θα τα πάρουμε και πότε θα τα πάρουμε. Είπαν ότι για το καινούριο χρόνο θα μα δώσουν κάτι από αυτά τα οποία Μα έχουν κρατήσει γιατί έχουν μειωθεί οι συντάξει σε 68% περίπου συνολικά από το 12 και μετά. Οι αποφάσει τη Ολομέλεια του Συμβουλίου τη Επικρατεία είχαν κρίνει αντισυνταγματικέ τις περικοπέ των μισθών και την κατάργηση των δώρων του νόμου 4093 του 2012 για του ένστολου υπαλλήλου και το Δεκέμβριο του 2018 βάσει του νόμου 4575 η τότε κυβέρνηση είχε καταβάλει εφάπαξ το κεφάλαιο που διεκδικούσαν. Όμω η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρέλειψε να του καταβάλει και του τόκου που αναλογούσαν στα ποσά που του χορηγήθηκαν. Το σωστό ήταν να γίνει για όλου ενιαία, ούτε να πηγαίνουμε στου δικηγόρου, ούτε να έχουμε τέτοια προβλήματα. Η απόφαση 14.545 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνα επιβάλλει στο ελληνικό δημόσιο να καταβάλει και του τόκου επί των ποσών που χορηγήθηκαν το 2018 και μάλιστα για την πενταετία από το Μάιο του 2015 έω και τι 30 Απριλίου του 2019. Αναγνωρίζει δηλαδή την υποχρέωση του εναγωμένου να καταβάλει σε καθένα από τους ενάγοντες το ποσό του οφειλόμενου νόμιμου τόκου επί του κεφαλαίου υπολογιζομένου με επιτόκιο 6%. Η επιστροφή των περικοπών βάσει το, των αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας υποτίθεται ότι τελείωσε ε, το Δεκέμβριο του 2018 όταν πήραμε αναδρομικά τα οποία όμω εμάς δεν μα ικανοποιούν διότι ήταν κουτσουρεμένα. Δικαιώνεται ο αγώνα των συνταξιούχων, των στρατιωτικών, το μάλλον όλων των ενόπλων δυνάμεων για όλα αυτά τα χρόνια και για, για τι υπηρεσίε που έχουν προσφέρει στην πατρίδα. Παρόμοιε αγωγέ που ενδεχομένω να επισπευστούν και να δικαιωθούν χωρί χρονοτριβή μετά από την απόφαση σταθμό τη Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είναι σε εκκρεμότητα και αφορούν περίπου άλλου 11.000 απόστρατου που ήταν ήδη συνταξιούχοι το 2000 και το 2002 και στερήθηκαν τι αυξήσει που έπρεπε να πάρουν στι συντάξει του. Τα ποσά που διεκδικούν 11.000 άτομα ξεπερνούν τα 2.500 ευρώ και ήδη από το Γενικό Λογιστήριο συγκεντρώνονται στοιχεία για το ακριβέ ύψο των επιστροφών πιθανότατα με σκοπό την επίλυση του ζητήματος στο επόμενο διάστημα.